Από την Κηφισιά. Πόση ώρα είστε? Από τις 10 η ώρα. Από τις 10 η ώρα. Όταν μπήκατε μέσα, τι σας είπανε? Σας αφήσαν κανονικά? 3 ευρώ πλήρωσα, φιλαράκο. Εντάξει, το πιστεύω. 3 ευρώ, δάμω το πούς, το μισοτάκι. Εντάξει, δεν βοηθάει τώρα αυτό. Χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Αττική εξαιτίας της χιονόπτωσης, με δρόμους να κλείνουν, πολίτες να μένουν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους για πολλές ώρες, ενώ πολλές περιοχές στο λεκανοπέδι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και άλλες έχουν συνεχείς διακοπές ρεύματος. Χιλιάδες οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι επί ώρες στην Αττική οδό. Οι πολίτες, όπου και όπως μπορούν, προστατεύονται σε ανισόπεδες διαβάσεις ή μέσα στα αυτοκίνητά τους. Η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο. Η οργή των πολιτών ξεχυλίζει. Στην Αττική οδό άφηναν τους οδηγούς να πληρώσουν διόδια, έμπαιναν και μετά εγκλωβιζόντουσαν. Χαρακτηριστική είναι η φράση Τάκη που ξεστόμησε πολίτη στην Αττική οδό στην κάμερα του Sky, που έχει εγκλωβιστεί από τις 10 η ώρα το πρωί και δεν προβλέπεται ο απεγκλωβισμός του τις επόμενες ώρες. Από την Κηφισιά. Πόση ώρα είστε? Από τις 10 η ώρα. Από τις 10 η ώρα. Όταν μπήκατε μέσα, τι σας είπανε? Σας αφήσαν κανονικά? 3 ευρώ πλήρωσα, φιλαράκο. Εντάξει, το πιστεύω. 3 ευρώ, δάμω το πούς, το μισοτάκι. Εντάξει, δεν βοηθάει τώρα αυτό.